μου λοιπόν πώς τα πήγατε, πώς τα πήγαν οι κάτοικοι της Πιερίας οι οποίοι έχουν συναλλαγές με την Β' Δόη Κατερίνης. Καταφέραμε να συγκεντρώσουμε το προσδοκόμενο ποσό και ποιο ήταν αυτό? Κοιτάξτε να δείτε. Η Β' Δόη Κατερίνης συγκέντρωσε από τα δικά της ταμεία, δηλαδή με την προσέλευση των φορολογουμένων 3.506.346 ευρώ, αυτό μέσα στο Σεπτέμβριο. Μέσα στο Σεπτέμβριο. Στο Σεπτέμβριο. Μάλιστα. Επίσης, μέσω τραπεζών και λοιπά, τα λεφτά τα οποία κατατέθηκαν και συμπάθηκαν ήταν 3.466.890 ευρώ. Μιλάμε για ένα ποσό γύρω στα 7 εκατομμύρια μέσα στο Σεπτέμβριο. Έπραξε Β' Δόη Κατερίνης. Η προσέλευση του κοινού ήταν πάρα πολύ μεγάλη, δείχνοντας κατανόηση στα προβλήματα του κράτους. Εδώ θα πρέπει να επισημάνω. Αυτό σημαίνει, κύριε Μπίνια, για να το εξηγήσουμε, αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες στην Πιερία ουσιαστικά πλήρωσαν την έκτακτη εισφορά. Δεν υπήρχαν αντιρρήσεις ή αρνήσεις πληρωμής της έκτακτης αυτής εισφοράς. Όχι βέβαια, εκτός από την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, που κάποιοι φορολογούμενοι έχουν παρασυρθεί τότε από τα κανάλια. Και θέλω να υποβάλω τις αιτήσεις αντίρρησης με επιφύλαξη που διαδίδονται τότε από κάποιους δημοσιογράφους των Αθηνών κλπ. Κοιτάξτε να δείτε. Κατατέθηκαν τέτοιες αιτήσεις? Βεβαίως κατατέθηκαν, αλλά όχι πάρα πολλές. Διότι ρωτούσαν εμένα και προσπαθούσαν να εξηγήσουν τον κόσμο. Όταν μπουν οι φόροι μέσα στα κομπιούτερ της εφορίας, είτε έχεις αντίρρηση είτε δεν έχεις, θα χρειαστείς κάποια φορολογική ενημερότητα ή κάποιο έγγραφο. Άρα εμείς εκ των πραγμάτων δεν πληρώνεις, δεν παίρνεις χαρτί. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα πολύ σημαντικό ποσό που φτάνει έως και τα 7 εκατομμύρια ευρώ, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει πολύ θετικό για το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά σημαίνει στραγγαλισμό της θευστότητας της κοινωνίας, των μαγαζιών. Γιατί ως επιτοπλίστων προέρχονται από ελεύθερους επαγγελματίες και επιτιδευματίες. Η έκτακτη εισφορά, ειδικά μάλιστα για τους επιτιδευματίες, ήταν διπλή. Δεν ήταν μόνο η έκτακτη εισφορά της αλληλεγγύης, αλλά ήταν και η ειδική φορολόγηση για τους επιτιδευματίες, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, συγκινητική ήταν η προσέλευση των συνταξιούχων, οι οποίοι προσπαθούσαν να πληρώσουν 180 και 110 ευρώ. Μιλάμε δηλαδή για μια ψυχολογική θλιβερή κατάσταση. Εγώ έχω ζήσει τραγικές στιγμές βλέποντας αυτά τα γεγονότα. Το θέμα είναι ότι εμείς μαζεύουμε τα λεφτά, ο κόσμος συμμετέχει. Αλλά όταν ακούω ότι το έλλειμμα είναι, κάτι δεν μου αρέσει, κάτι δεν στέκει καλά. Ξέρετε, αυτοί που μας ακούνε απόψε έχουν στο μυαλό τους την εξής ερώτηση, κύριε Μπίνια. Μαζεύτηκαν αυτά τα λεφτά. Φαντάζομαι ότι αντίστοιχη εικόνα θα υπάρχει και σε άλλες περιφερειακές εφορίες της χώρας. Πού πάνε αυτά τα λεφτά και μεγαλώνει το έλλειμμα? Κοιτάξτε να δείτε. Εάν μιλήσω σαν οικονομολόγος, έχω πολλά ερωτηματικά. Διότι πρέπει να γίνει μεγάλη περιστολή δαπανών και ξέρετε, οι δαπάνες δεν γίνονται στην περιφέρεια η οποία αγωνίζεται και δεν έχει ανάπτυξη. Γίνεται στο κέντρο του κράτους των Αθηνών. Γίνεται στην Αθήνα. Χιλιάδες υπουργεία, χιλιάδες διευθυντές και παρεμβαίνουν σε μεγάλους και υψηλούς μισθούς. Θα πρέπει να γίνει μεγάλη περικοπή και στις 10 γίνονται πολλές φατάλεις. Εάν σκεφτείτε ότι εσείς επισημάνατε 80.000 ετήσιος μισθός στη ΔΕΑ Κατερίνης, είναι εξωφρενικά αυτά τα πράγματα. Είναι εξωφρενικά. Είναι απολύτως σαφή αυτά τα δεδομένα και τα γνωρίζουμε όλοι μας. Σημασία έχει ότι δείχνει μια τάση της κοινωνίας στην Πιερία ότι δεν θέλει να αντιδράσει παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Έτσι ακριβώς. Και έχει εθνική συνείδηση. Αντιλαμβάνεται ο Πιεριέας ότι θα πρέπει να πληρώσει γιατί έτσι, με αυτόν τον τρόπο τουλάχιστον του λένε ότι θα σωθεί η ελληνική οικονομία. Ας ελπίσουμε τα χρήματα που αποδόθηκαν να πιάσουν τόπο. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Το ευχόμαστε όλοι και είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένος διότι τα περιφερειακά κανάλια εσείς οι δημοσιογράφοι μελάτε την αλήθεια, επισημαίνετε τα πράγματα όσοι έχουν και όχι όπως οι δημοσιογράφοι των Αθηνών. Ξέρετε ότι ήθελα να κάνω παρέμβαση στα μεγάλα κανάλια και όταν έλεγα την ιδιότητά μου με κόβανε. Κύριε Μπίνια, πείτε μου και κάτι τελευταίο που είναι διαδικαστικό, αλλά νομίζω είναι σημαντικό. Από την 1η Νοεμβρίου έχει ανακοινώσει το Υπουργείο των Οικονομικών ότι η Β' Δόη Κατερίνης συγχωνεύεται με την Α' Δόη Κατερίνης. Θα έχουμε, εκτιμάτε, ζητήματα από τη συγχώνευση αυτή που θα προβληματίσουν τους φορολογούμενους που συναλλάσσονται καθημερινά με την εφορία στην οποία βρίσκεστε κι εσείς? Ξέρετε, βεβαίως θα έχουμε προβλήματα, διότι εμείς έχουμε πάρει τις πρώτες οδηγίες για τη μεταφορά των εγγράφων κλπ. Στη Β' Δόη. Κάνουμε τις απαραίτητες ενέργειες. Αλλά από εκεί και πέρα δεν ξέρουμε σε ποιο κτίριο θα κατασταθούμε και πώς θα λειτουργήσουμε. Έχουμε συγχώνευση αρχείων, αρμοδιοτήτων κλπ. Έχουμε το τεχνικό πρόβλημα. Τα σερβερ, τα μηχανήματα κλπ. Είναι
πάρα πολύ μικρά. Δεν μπορούν να σηκώσουν ενιαία συναλλαγή. Δεν γνωρίζουμε τίποτε ακόμη. Φοβάστε δηλαδή ότι θα υπάρχουν προβλήματα στις συναλλαγές με τους πολίτες? Βεβαίως θα υπάρχουν.